Το σύνθημα του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι διαχρονικό και ανεκπλήρωτο, γιατί η δικτατορία του κεφαλαίου την οποία υπηρετείται στερεί το ψωμί στο λαό με την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, την ελαστική εργασία και άλλα, και άλλα πολλά. Στερεί το δικαίωμα στη γνώση των παιδιών, των λαϊκών στρωμάτων, γιατί και με αυτό το νομοσχέδιο, όπως και με τα προηγούμενα των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ο πραγματικός τίτλος αυτού του νομοσχεδίου έπρεπε να είναι «Νέοι ορίζοντες για τους επιχειρηματικούς ομίλους». Όσον αφορά την ελευθερία, το ΝΑΤΟ αλωνίζει, οι Αμερικάνοι το ίδιο. Βέβαια, δυναμώνεται την καταστολή απέναντι στους αγώνες, αξιοποιείται όλα τα εργαλεία για έλεγχο των προσωπικών δεδομένων, για τη δημιουργία διάφορων μηχανισμών παρακολούθησης, απαγορεύεται την απεργία, τις διαδηλώσεις, ενισχύεται την κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία. Ναι, αυτοί είστε. Αυτό υπηρετείτε. Τη βαθιά εκμετάλλευση των εργατικών λαϊκών οικογενειών, των παιδιών τους, για να αυξάνονται τα κέρδη του κεφαλαίου. Καλά κάνετε και φοβάστε το εργατικό, το φοιτητικό, το λαϊκό κίνημα, γιατί αργά ή γρήγορα ο αγώνας θα φέρει τα πάνω κάτω. Αυτό το ξέρετε καλά και προσπαθείτε να το καθυστερήσετε. Βγάζετε σπηριά με την αγωνιστική ανάταση του λαού, της νεολαίας. Σας έπιασε κρύος υδρότας με την πρωτιά της πανσφαλιστικής. Κύριοι, στη συνείδηση των φοιτητών, των καθηγητών, του διοικητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, των γονιών, των νέων συνολικά, ο νόμος πλαίσιο έχει καταγραφεί ως αντιδραστικός, αφού με τις ρυθμίσεις του σπρώχνει τα πανεπιστήμια ακόμα βαθύτερα στην εμπορευματοποίηση, στην επιχειρηματική λειτουργία και τη διασύνδεσή τους με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων και της αξίας των πτυχίων των φοιτητών. Η καταδίκη του νομοσχεδίου εκφράζεται με διάφορες κινητοποιήσεις και με απεργία, με αίτημα την απόσυρση. Ως ΚΚΕ στηρίζουμε και χαιρετίζουμε αυτόν τον αγώνα, όπως χαιρετίζουμε την απόφασή τους, αν ψηφιστεί, να συνεχιστεί ο αγώνας για να μείνει αυτό το έκτρωμα στα χαρτιά. Η Υπουργός Παιδείας, προκαλώντας, δήλωσε στην Επιτροπή: «Ναι, εμείς υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και ότι αυτή εφαρμόζεται σε σχολεία της Ευρώπης. Ναι, θέλουμε η εκπαίδευση να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας», έλεγε, εννοώντας καθαρά τις ανάγκες για κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό το διαμφίζεται με τη γνωστή επιχειρηματολογία για σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Το ίδιο επιχείρημα επικαλέστηκαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στους δεκάδες νόμους και στους 4 νόμους πλαίσιο τα τελευταία 15 χρόνια. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση οργανώνεται πάντα με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας και καθοδηγείται από τις ανάγκες αλλά και τους ανταγωνισμούς των κλάδων της οικονομίας που τροφοδοτεί με επιστημονικό δυναμικό. Το διακύβευμα δεν είναι αν τα πανεπιστήμια θα συνδέονται με την αγορά. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά πώς αυτά θα παράγουν ένα εμπόρευμα ακόμα πιο προσιτό στην αγορά. Φτηνό, ευέλικτο, αναλώσιμο. Τα αποτελέσματα αυτής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, που τα ξέρετε πολύ καλά, είναι αυτά που γκρεμίζουν τα όνειρα, το μέλλον των αποφύτων. Και αυτό αποτυπώνεται σε αριθμούς. Το 24% των πτυχιούχων των ΑΕΗ ηλικίας 25-65 ετών είναι άνεργοι, καθώς το 17,5% στην ηλικιακή ομάδα των 25-39 ετών. Ένας στους τρεις εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό του αντικείμενο. 500.000 έφυγαν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν, παρά τις μεγάλες κουβέντες για αντιμετώπιση του brain drain. Εδώ και χρόνια χιλιάδες φοιτητές λαϊκών οικογενειών παρατάνε τις σπουδές τους λόγω οικονομικών προβλημάτων. Άλλοι λόγω έλλειψης επαγγελματικής προοπτικής. Άλλοι κυνηγούν πανάκριβα σεμινάρια, τίτλους σπουδών χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Με τα παραπάνω έρχονται αντιμέτωποι οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων ως συνέπεια των νόμων της αγοράς και όχι λόγω δυσλειτουργιών του πανεπιστημίου, όπως προσπαθείτε να παρουσιάσετε εσείς και όλα τα αστικά επιτελεία. Γιατί αγορά εργασίας
σημαίνει άναρχη κατανομή του επιστημονικού δυναμικού βάσει των προσδοκιών του κεφαλαίου για κερδοφορία και όχι των αναγκών της κοινωνίας. Μάλιστα, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον καπιταλισμό, αντί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή και τους όρους εργασίας, διαμορφώνει ουρές ανέργων, απαξιώνοντας άναρχα γνώσεις και επαγγέλματα. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργείται απόκριση ανάμεσα στο δυναμικό που ειδικεύεται σε ένα επάγγελμα και στη δυνατότητα να το ασκήσει. Για παράδειγμα, κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι οι ειδικότητες όπως αυτή του γεωλόγου, του μηχανικού ορυκτών πόρων, των πολιτικών μηχανικών και άλλα είναι περιττές για την κοινωνία, ειδικά σε μια χώρα σεισμογενή, με σχολεία και δημόσια κτίρια ανέλεγκτα ακόμη και με σημαντικές πρωτοπαραγωγικές πηγές και ορυκτό πλούτο όπως στη Ελλάδα. Παρόλα αυτά, οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου δημιουργούν θέσεις εργασίας με το σταγονόμετρο και οι απόφοιτοι πληρώνουν το μάρμαρο της πράσινης μετάβασης. Είναι έργο όλων σας αυτή η κατάσταση, η οποία θα γίνει χειρότερη με αυτόν τον αντιδραστικό νόμο που είναι συνέχεια των αντιδραστικών ανατροπών στους όρους αμοιβής και εργασίας που έγινε με τα μνημόνια που ψήφισαν όλα τα κόμματα του κεφαλαίου καθώς και το ταρατούργημα του νόμου Χατζηδάκη. Η φτηνή εργατική δύναμη ως απέτηση των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων προωθείται από όλες τις κυβερνήσεις με όλο το νομοθετικό πλαίσιο. Η απέτηση των επιχειρηματικών ομίλων για γενίκευση της πρακτικής άσκησης σε όλα τα επίπεδα υλοποιείται από την κυβέρνηση προσφέροντας τζάμπα εργασία και όχι πρακτική όπως επικαλείστε και μάλιστα σε συνθήκες εργασιακής γαλέρας. Είναι γνωστή η κατάσταση όλων αυτών των εργαζομένων που κάνουν πρακτική άσκηση στον τουρισμό, ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν. Ποια κατάσταση ισχύει σήμερα στην αγορά εργασίας που θα συναντήσουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων. Η πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, έχει διαμορφώσει ή διαμορφώνει συνθήκες λαιλασίας του λαϊκού εισοδήματος και προστασίας των συμφερόντων των εργοδοτών. Σταθερά συμπιέζονται οι μισθοί, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ο κατώτατος μισθός μένει στα 713 ευρώ μεικτά, κάτω και από τον κατώτατο μισθό του 2009, με τέσσερις κυβερνήσεις να έχουν περάσει από τότε και με τις σημερινές ανατιμήσεις, τις αβάσταθες ανατιμήσεις. Χτυπήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατάργηση εθνικής, οι κλαδικές έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις να απογραφούν αρκετά χρόνια. Προωθήθηκαν οι ατομικές συμβάσεις, διαμορφώθηκαν συνθήκες ευελιξίας, εργασία ορισμένου χρόνου, επέκταση μερικής απασχόλησης, νέα μοντέλα εργασίας, εργασία με μπλοκάκι, τηλεργασία, ειδικά βέβαια για τις μικρές ηλικίες. Η στενότερη σύνδεση των ΑΗ με τις επιχειρήσεις σημαίνει στενότερη σύνδεση με την εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια. Οι φοιτητές και οι αυριανοί εργαζόμενοι χρειάζεται να μην μειώσουν τις απαιτήσεις τους, να παλέψουν μέσα από το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα και στη συνεργασία με τα σωματεία των εργαζομένων του κλάδου τους για τους όρους με τους οποίους πουλούν την εξειδικευμένη τους εργατική δύναμη κόντρα στις επιλογές των καπιταλιστών. Να θέσουν στην προτεραιότητα των ενδυμάτων τους το πτυχίο να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, για δουλειά με δικαιώματα, αλλά και όλη η γνώση για την άσκηση του επαγγέλματος να παρέχεται στο πτυχίο και να μην γίνεται εμπόρευμα που διατίθεται μέσω ποικίλων εναλλακτικών δρόμων. Η θέση του ΚΚΕ στην ολοκληρωμένη πρότασή τους είναι η σύνδεση με την εργασία να γίνεται σχεδιασμένα και όχι με όρους αγοράς. Αυτό απαιτεί να παραμεριστεί η αιτία του προβλήματος, δηλαδή η ατομική ιδιοκτησία στην παραγωγή και ο ατομικός σχεδιασμός. Στο σοσιαλισμό, με κεντρικό σχεδιασμό, θα μπορούν να προβλέπονται οι ανάγκες, να προσδιορίζονται η πληθώρα και οι ειδικότητες των επιστημόνων που χρειάζονται. Έτσι, πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο, κάθε νέος και νέα θα ξέρει πού θα βρει δουλειά και θα έχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εργασία. Καθένας θα μπορεί να επιλέγει πιο ελεύθερα με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, το αντικείμενο των σπουδών τους, χωρίς να σκέφτεται αν αυτό τον κάνει πιο ελκυστικό στις επιχειρήσεις, αν θα έχει αντίκρισμα. Και για αυτή την προοπτική καλούμε το σύνολο των εργατικών λαϊκών οικογενειών, τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές, τους καθηγητές και όλους τους εργαζόμενους στον ΑΗ να συμπορευτούν με το ΚΚΕ. Καταλήγοντας, ζητάμε ακόμη την απόσταση του νομοσχεδίου των επιχειρηματικών οριζόντων.